Ο διαρρήκτης χτυπά πάντα δύο φορές ή και περισσότερες αν πιστεύει ότι δεν μπορεί να εντοπιστεί. Ο θρασίτατος κουκουλοφόρος που εικονίζεται στο βιντεοντοκουμέντο από κατάστημα εστίασης στο κέντρο του Ηρακλείου φαίνεται αποφασισμένος να μπαίνει κάθε βράδυ στο κατάστημα για να πάρει μερίδιο από τις εισπράξεις. Τίποτα δεν τον αποθαρρύνει παρά τις ενδείξεις ότι ο χώρος ελέγχεται από κλειστό κύκλωμα. Ο ίδιος καταφέρνει να εισβάλλει, να κλέψει και να διαφύγει πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει. Οι κινήσεις του διαρρήκτη στις πρόσφατες εισβολές έχουν καταγραφεί τα τελευταία 24 ώρα. Σε ένα από τα βίντεο μάλιστα φαίνεται ότι έχει και συνεργό. Στο πρώτο βίντεο ο κουκουλοφόρος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα θα σπάσει την κλειδαριά και θα εισβάλλει στο κατάστημα στη 1 παρά 20 τα ξημερώματα. Κατευθύνεται αμέσως στο σημείο όπου βρίσκεται η ταμιακή μηχανή και για το επόμενο 1 λεπτό κάνει φύλο και φτερό το χώρο. Βάζει τα χαρτονομίσματα στην τσέπη του και συνεχίζει το ψάξιμο. Ο συνεργός του που φαίνεται να ανυπομονεί μπαίνει και εκείνος στο κατάστημα προειδοποιώντας τον ότι καθυστερεί. Δευτερόλεπτα αργότερα βγαίνουν τρέχοντας από το κατάστημα παίρνοντας ακόμη και τα κέρματα. Στο βίντεο με τη δεύτερη εισβολή φαίνεται μόνο ο ένας από τους διαρρήκτες. Με τα ίδια ρούχα και ακόμη πιο νευρικές κινήσεις τρέχει αμέσως στο ταμείο. Παραβιάζει την ταμιακή, παίρνει μόνο τα χαρτονομίσματα και πλησιάζει στην τζαμαρία. Είτε για να συνεννοηθεί με τον συνεργό του, είτε για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει στο δρόμο κάποιος περαστικός. Με ένα σάλτο περνάει πάνω από τον μπάνκο, φτάνει στην είσοδο ατάραχος και ανεμπόδιστος για να διαφύγει από την καφετέρια δεύτερη φορά. Το κατάστημα που βρέθηκε επανειλημμένα στο στόχαστρο μέσα σε λίγα 24 ώρα βρίσκεται δίπλα σε πάρκο, όπου το βράδυ σύμφωνα με τους περίκους μέσα στο σκοτάδι βρίσκουν καταφύγιο ύποπτα άτομα, τα οποία όπως αποδεικνύεται δεν διστάζουν να εισβάλλουν στα γειτονικά καταστήματα, με την ένταση της αστυνόμευσης στην περιοχή να θεωρείται η μόνη λύση για την αποτροπή ανάλογων κρουσμάτων.